Με ομόφωνη απόφαση που έλαβε πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ και υπογράφει ο πρόεδρος Νίκος Παπαευσταθίου, δρομολογήθηκαν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Ειδικότερα θα προσληφθούν 4 άτομα στις διοικητικές υπηρεσίες στην Καβάλα και θα εργαστούν για το χρονικό διάστημα 24 μηνών, ενώ υπολογίζεται ότι η πρόσληψή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Επιπροσθέτως, όπως κάνει γνωστό στο ένα channel, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Καβάλας, κ. Κώστας Τζιλικάκης, το ΕΚΑΒ έχει ανάγκη για περαιτέρω προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δύσκολες και καθημερινές ανάγκες. Επικουρικό προσωπικό, το οποίο όπως είπατε και εσείς θα είναι για 2 χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητήσει άτομα για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, γιατί το ΕΚΑΒ εκτός από τους διασώστες, ένα σημαντικό κομμάτι για να μπορεί εύρυθμα να λειτουργεί, είναι mm-hmm. και οι διοικητικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Υπήρξε μία έγκριση αρχικά από το ΔΣ, το έχει υπογράψει ο πρόεδρος, έχει ταλεί ένα αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας, να υπάρξει και η χρηματοδότηση. Εκτός από την Καβάλα υπάρχουν και άλλοι τομείς ανά την Ελλάδα οι οποίοι θα πάρουν προσωπικό για διοικητικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Εμείς ουσιαστικά περιμένουμε 4 νέες προσλήψεις, που είναι 2 είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μία τεχνολογικής και μία σαν απόφοιτος λυκείου, ΔΕ, δηλαδή. Ουσιαστικά αυτοί θα έρθουν να βοηθήσουν για το δύσκολο έργο που ούτως ή άλλως οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν mm-hmm. και όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Το ΕΚΑΒ της Καβάλας είναι παράρτημα με τομείς των Σερών, της Δράμας και της Θάσου και βέβαια της Καβάλας. Οπότε ό,τι αίτημα υπάρχει και όποιο πρόβλημα υπάρχει στους τομείς που σας προανέφερα έρχεται στο ΕΚΑΒ της Καβάλας. Και από εκεί προωθείται προς την Αθήνα. Έπρεπε να γίνουν τέτοιου είδους προσλήψεις, ούτως ώστε και βέβαια να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση στο ΕΚΑΒ Καβάλας, αλλά και απ' την άλλη να αποφορτιστεί και λίγο η Αθήνα, διότι όλα τα αιτήματα πήγαιναν σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και υπήρξαν και οι ανάλογες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Οπότε τώρα νομίζω ότι αν τα πράγματα ξεμπλέκουν καλύτερα στα παρατήματα, και τουλάχιστον όσον αφορά την Καβάλα στο δικό μας παράδειγμα, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες λόγω της εκπαίδευσής τους και μπορούν και τελειώνουν πράγματα στο παράδειγμα, θα είναι και πιο εύκολο το έργο αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πιο γρήγορες διαδικασίες στα αιτήματα που υπάρχουν, είτε αυτά αφορούν βλάβες, είτε αφορούν κάποιες αγορές, οτιδήποτε ανταλλακτικών, οτιδήποτε χρειαζόμαστε τέλος πάντων. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για την συγκεκριμένη αναπλήρωση του κενού που θα γίνει, κύριε Πρόεδρε. Τώρα δεν γίνονται όμως και με τα υπόλοιπα κενά και με το ζήτημα που έχει προκύψει και με τις αναστολές. Έχουν βρεθεί άτομα να στελεχώσουν συναδέλφους σας που αυτή τη στιγμή έχουν αποχωρήσει λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού? Τι γίνεται με τις υπόλοιπες θέσεις? Οι νέοι συνάδελφοι, ας πούμε, που μάλλον δεν είναι σίγουρο έτσι, υπάρχει καταρχήν, είπαμε, ένα αίτημα. Κάποιοι πρέπει να κάνουν τα χαρτιά τους, ούτως ώστε να τους καλέσουν και να προσληφθούν. Mm-hmm. Μέχρι το Δεκέμβριο, από ό,τι έχουν πει, θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Το οξύμορο του πράγματος είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι θα έρθουν έτσι, για να ενισχύσουν το ούτως ή άλλως προβληματικό κομμάτι των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΑΠ Καβάλας. Mm-hmm. Τη στιγμή βέβαια που σκεφτείτε, το οξύμορο είναι ότι λείπουν οι 2 συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν έχουν προχωρήσει εμβολιασμό και είναι σε αναστολή. Από τους 6 συναδέλφους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε αναστολή στο ΕΚΑΒ Καβάλας, οι 4 είναι διασώστες mm-hmm. και οι 2 είναι διοικητικοί. Οπότε αν είχαμε ούτως ή άλλως πρόβλημα στις διοικητικές υπηρεσίες και γι' αυτό χρειαζόμασταν ενίσχυση και γι' αυτό αποφάσισε το ΔΣ του ΕΚΑΒ, σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για εμάς. Τώρα που λείπουν και 2 συνάδελφοι. Ήταν ήδη λίγοι συνάδελφοι στο διοικητικό κομμάτι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι και ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση για τους ενεπομείνεντες συνάδελφους, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν και μέρος έργου που αφορούσε αυτούς τους συναδέλφους. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους διασώστες, οι οποίοι και μπορώ να πω πάλι είμαστε λίγοι, έτσι, γιατί οι ανάγκες αυξάνονται.